εάν οι άνθρωποι οι οποίοι συντηρούν τα οδοστρώματα ήταν εντάξει, δεν θα την πάθαινε αυτή τη ζημιά το παιδί. Δηλαδή. Διότι φανταστείτε ότι από κάτω η άσφαλτος έχει ανέβει, να μην πω μισό μέτρο, από 30 πόντους. Βάλε, βάλε, ξαναβάλε. Και έτσι έχει μειώσει το ύψος της γέφυρας. Γιατί δεν μέτρησε αυτός που ήταν να το περάσει? Ποιος να μετρήσει? Αυτό εδώ το ύψος που υπάρχει στην Ταλίκα είναι στάνταρ. Δεν υπερβαίνει τα 4 μέτρα. Η γέφυρα είναι πιο χαμηλά γιατί είχε ανέβει από κάτω. Και αυτό εδώ πέρα το πράγμα δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει. Ωραία, συμβεί... να μας πείτε λίγο τι συνέβη εδώ σε αυτή την περίπτωση. Πίστευε ότι χωράει, δεν χωρούσε. Η γέφυρα από αυτή την πλευρά είναι πιο χαμηλή από ό,τι είναι από το ξεκίνημά της. Και καθώς είχε περάσει λοιπόν, στο σημείο όπου είναι πιο χαμηλότερη, βρήκε. Σφήνωσε. Ευτυχώς πήγαινε προσεκτικά και σιγά. Αλλιώς, άμα δεν πήγαινε έτσι, θα είχαν διαλύσει τα πάντα. Είναι επαγγελματίες αυτοί οι οδηγοί και προσέχουν, εν πάση περιπτώσει. Σφήνωσε, σταμάτησε, ξεφουσκώσαν τα λάστιχα στη συνέχεια, χαμήλωσε. 1-2 πόντι ήταν η διαφορά. Ωραία. Παρακολουθείτε για να βγει. Ξεφουσκώσαν τα λάστιχα εκεί για να χαμηλώσει, πράγμα το οποίο είναι λογικό. Τι να κάνει ο άνθρωπος, δεν το υπολόγισε σωστά. Έχει ψηλώσει και η άσφαλτος με τις πίσες που βάζουν όλα αυτά τόσα χρόνια. Αυτό είναι το λιόμενο, από πού ερχόταν και πού πήγαινε? Ερχόταν από παραλιακή λογικά, πήγαινε προς βιομηχανική περιοχή. Εντάξει, συμβαίνουν αυτά. Ωραία, να σκαλά.